παρουσία. Τους ευχαριστώ και για τον χρόνο και για την απόσταση και για τον τόπο. Σας ευχαριστώ επίσης και για την διαχειριτικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε η συντριπτική πλειοψηφία μια τελευταία περιπέτεια άδικη και συμβατική που είχα την καστική που τελείωσε με οπόφωνη απαρτική μου. Και οφείλω αυτό το ευχαριστώ να το πω γιατί πράγματι στην πολιτική μερικές φορές η ανθρωποφαγία είναι αυτή η οποία κερδίζει το ήθος και την δικαιοσύνη. Κάποιοι λίγοι που τελωδόρχοι προσπάθησαν να με κυλιδώσουν, προφανώς και λυπιάστηκαν. Σήμερα λοιπόν απελευθερωμένος από όλα και τη εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχω σταματήσει ποτέ να οργανώνομαι στη Στερεά. Είμαι έτοιμος να ανακοινώσω επίσημα την υποψηφιότητά μου σαν υποψήφιος περιφερειάρχης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Μια υποψηφιότητα η οποία θα είναι απόλυτα αχειραγώγητη κομματικά, ο πολιτικός μέλος θα είναι, αλλά κομματικά αχειραγώγητη. Θα είναι μια υποψηφιότητα η οποία θα επιχειρήσει και επιχειρεί να ενώσει δυνάμεις κοινωνικές και πολιτικές και στους πέντε νομούς με μια στρατηγική κατεύθυνση να αλλάξει το οργανισμό μιας περιφέρειας που ενώ είναι στο κέντρο της Ελλάδος, ενώ είναι στα αποδρόμη οικονομικών και πολιτιστικών διαδρομών, δυστυχώς είναι πολύ φτωχή. Δυστυχώς έχει χαρακτηριστικά αριθμητικά τα οποία θα τα καταδείξω, τα οποία μόνο απογοήτευση μας φέρνουν και ανησυχία κυρίως για το μέλλον. Υπάρχει λοιπόν ένα όραμα πίσω από αυτή μας την διεκδίκηση. Ένα όραμα να κάνουμε αυτή την περιφέρεια πρωταγωνιστική στην Ελλάδα, να απαλλάξουμε την περιφέρεια όσο πιο γρήγορα και όσο πιο καλά μπορούμε από τα αδύναμά της σημεία. Μια περιφέρεια που είναι πρωταθλήτρια στις καταστροφές, φωτιές, πλημμύρες, απώλειες ζώων, σπανίως, αλλάγου και μια ζωή που ξέρετε είναι σημαντική, οικονομικές καταστροφές, να τις αλλάξουμε ταχύτητα. Μια περιφέρεια η οποία είναι ουραγός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στη διαχείριση του περιβάλλοντος, των υδάτων, στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην πρόσβαση σε δομές υγείας και κυρίως στην κοινωνική προστασία ατόμων που έχουν ανάγκη την παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας γενικότερα. Είναι σκληρή παθογένεια της τοπικής αυτοδιοίκησης η κομματική εξάρτηση. Και ενώ αυτή η απεξάρτηση κατακτήθηκε σε σημαντικότατο βαθμό στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στο δεύτερο βαθμό νομίζω ότι αυτή η εκλογή θα είναι ένα σημαντικό βήμα για όλες τις περιφέρειες Ελλάδος να προχωρήσει η απεξάρτηση από την κομματική εξάρτηση.